την ησυχία και την οργάνωσή της. Θα μιλήσω λοιπόν προσπαθώντας να ξαναβρω την πραγματικότητα από τη στρατόσφαιρα του προηγουμένου διαστήματος. Θα μιλήσω για την επαναλειτουργία της αμιακής τηλεόρασης και ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό που έρχεται στη Βουλή να απαντήσει. Θέλω να πω ότι η Σαμιακή Τηλεόραση είναι ο μοναδικός τηλεοπτικός σταθμός του νομού που λειτουργεί αδιαλείπτως από τη δεκαετία του 1990, πειραματικά στην αρχή, αναβαθμίστηκε σε διαφορετικές φάσεις, απέκτησε και θεμελίωσε μια εγκυρότητα και μια αξιοπιστία. Δυστυχώς η σύμβαση ή τα βάρη, τα συνδρομητικά ή της χρήσης ψηφιακής πλατφόρμας της DGA τον πίεσαν και λόγω της κρίσης σταμάτησε να εκπέμπει. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης θα αναπτύξω και παράπλευρες πλευρές αυτές τις αποτελέσματα και απηχήσεις που έχει αυτό το φαινόμενο. Εν τούτης, μένοντας στο κείμενο της ερώτησης, επειδή είναι αναγκαία η ενδελεχής αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ώστε αυτά να λειτουργούν με διαφάνεια και υψηλού επίπεδου δημοσιογραφικό λόγο και επαγγελματισμό, αλλά και οικονομική ευστάθεια, επειδή τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, είναι σημαντικό να επιτελούν το ενημερωτικό έργο τους, χωρίς εξαρτήσεις, επειδή η πρόσβαση στην έγκυρη και δημοκρατική ενημέρωση είναι δικαίωμα όλων των πολιτών. Παρακαλώ πολύ, ρωτάστε σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο ώστε να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας και εκπομπής των τοπικών περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης που να εξασφαλίζει τον πλουραλισμό, την ανεξάρτητη και διαφανή λειτουργία τους. Την διαφανή λειτουργία τους και ως προς την εταιρική σύνθεση και ως προς την δεοντολογία. Αλλά και ποιες οικονομικές και άλλες λειτουργικές συνδρομές μπορεί να ενεργοποιήσει η πολιτεία ώστε να στηρίξει αυτά τα μέσα. Στη δευτερολογία μου θα αναπτύξω περισσότερο το σκεπτικό και τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της ερώτησής μου. Κύριε Υπουργέ, το λόγο έχετε. Ευχαριστώ κύριε Σεβαστάκη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεβαστάκη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η ερώτηση, κύριε Σεβαστάκη, δεν είναι ένα... ακουμπά ένα ζήτημα που αφορά μόνο την ΣΑΜΟ. Αφορά, όπως την ευκαιρία να πούμε και στην προηγούμενη ερώτηση, όπου δυστυχώς ορισμένοι επέλεξαν τη δημιουργία εντυπώσεων και δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτό ούτε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ούτε τον τρόπο τον οποίο πρέπει εδώ μέσα να λειτουργούμε ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία να συζητάμε σε αυτές τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της ουσίας. Να αναδεικνύουμε ζητήματα, να καλωσορίζουμε και τις κριτικές, οι οποίες βεβαίως καλώς είναι να υπάρχουν, και να μην διολυσταίνουμε απλώς σε χαρακτηρισμούς και εντάσεις οι οποίες νομίζω ότι υπηρετούν απλώς τη σκοπιμότητα δημιουργίας εντυπώσεων. Όπως είπα και στην πρώτη μου απάντηση, κύριε Σεβαστάκη, δυστυχώς παραλάβαμε μία σύμβαση η οποία ήταν λεόντιος εις βάρος των συμφερόντων του δημοσίου. Τη σύμβαση δηλαδή για την παροχή ψηφιακού σήματος στην επικράτεια από μία ιδιωτική εταιρεία η οποία συμπυκνώνει ακριβώς μια κατάσταση η οποία συμπυκνώνει ακριβώς αυτό που ορίζεται ως σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, πάροχος δικτύου να είναι και πάροχος περιεχομένου. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα πάρα πολύ σοβαρό πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό μάθημα από αυτή την ιστορία. Ότι όταν μιλάμε για τις μεγάλες υποδομές, δεν μπορούμε να τις αφήνουμε να αναπτύσσονται με βάση μόνο ιδιωτικά συμφέροντα. Διότι το ιδιωτικό, ακριβώς κύριε Σεβαστάκη, δεν βρίσκει λογική στο να αναπτυχθεί καλά το δίκτυο σε περιοχές όπου δεν υπάρχει εμπορικά κρίσιμη μάζα καταναλωτών. Αυτή είναι η μεγάλη και αυτές τις, τα απότοκα αυτών των εμπλογών ερχόμαστε εδώ πέρα να σημαίνω. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι λευκές περιοχές. Με βάση τη σύμβαση για την οποία συζητούμε, το ελληνικό δημόσιο, με βάση τη σύμβαση που υπέγραψε η DGA με το ελληνικό δημόσιο, η ισχύουσα ανώτατη οριακή τιμή για τα προγράμματα περιφερειακής εμβέλειας,
όπως αυτό που αναφέρετε στην ερώτησή σας που εκπέμπουν μέσω της πλατφόρμας της Digia, υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμιακό παράγοντα. Συνεπώς, σε περιοχές με μικρό περιφερειακή σταθμή καταβάλουν χαμηλότερο τίμημα σε σχέση με τους σταθμούς που εκπέμπουν σε μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας. Αν με ρωτήσετε για το αν αυτή η συμφωνία και τα τιμήματα που επιφέρει είναι υποφελής για τους περιφερειακούς σταθμούς, καταθέτω ενώπιόν σας ερωτηματικό. Θα σας πω δε ότι οποιαδήποτε περιοχή και αν επισκέπτομαι, γίνομαι δέκτης ανάλογων παραπών. Και αφού σας επισημάνω πως αρμόδια για τον καθορισμό της ανώτατης οριακής τιμής είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, θα ήθελα να σημειώσω πως έχουμε στα χέρια μας μία σύμβαση την οποία δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να επαναφέρουμε, αν επιτρέπετε 30 δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι με πρωτοβουλία του Υπουργείου μας έχουν συσταθεί δύο ομάδες εργασίας για την αύξηση της κάλυψης στις παραμεθόριες περιοχές. Η πρώτη ομάδα εξετάζει τεχνικά ζητήματα μέσω της βελτιστοποίησης των παραμέτρων του χάρτη συχνοτήτων ή και την προσθήκη κέντρων εκπομπής. Και η δεύτερη εξετάζει ζητήματα όπως αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς στην ερώτησή σας, τα οποία είναι τεχνοοικονομικά, μεταξύ των οποίων και η επίδραση της ανώτατης οριακής τιμής. Στην δευτερολογία μου θα επανήλθω και με άλλα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για τη στήριξη των περιφερειακών σταθμών, τους οποίους θέλω και από αυτό το βήμα να καλέσω σε γρήγορση, σε συνέργειες και σε διαρκή ενημέρωση σε σχέση με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου μας. Μια ανακοίνωση πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σεβαστάκη. Γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 18 μαθήτριες και μαθητές και ένα συνοδός εκπαιδευτικός από το 3ο Δημοτικό Σχολείο του Νέου Ηρακλείου. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή. Λοιπόν, κύριε Σεβαστάκη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Να συμπληρώσω ότι μετά την πτώση του σήματος, μετά το μαύρο στην σαμιακή τηλεόραση, έγινε επαναδιαπραγμάτευση και έχει βρεθεί μια μικρή ενδιάμεση και εθνισυγενής λύση, αλλά που δεν απαντάει στο βασικό πρόβλημα, ότι υπάρχει μικρή αγορά, άρα μικρή δυνατότητα στήριξης των τοπικών μέσων. Κύριε Υπουργέ, περνώντας τον εθνικό, διατρέχοντας τον εθνικό δρόμο μεταξύ της πρωτεύουσας και της Σάμου και της πόλης του Καρλοβάσου, ένα μεγάλο μέρος του φάσματος εξαφανίζεται. Δεν ακούγονται ελληνικά. Έχω πλήρη γνώση του μουσικού γούστου των DJs από την Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, φαίνεται ηθογραφικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό τα τοπικά μέσα, ειδικά στα σύνορα της χώρας, να έχουν ανεξαρτησία και να έχουν μόνιμη λειτουργία. Σε αυτό λοιπόν θα προσθέσω ότι με ποιο τρόπο μπορεί να διερευνήσουμε δυνατότητες μέσω διαφημιστικών εσόδων και η πολιτεία μέσω διαφημιστικών εσόδων να μπορέσει να ενισχύσει αυτά τα μέσα και επίσης να γίνει μια διαφορετική στάθμη, να τεθεί μια διαφορετική στάθμη πάνω στις δρομές. Δεν είναι ασφαλής λόγος πληθυσμός προς επιβάρυνση, διότι πολύ συχνά έχουμε διαφορετικά οικονομικά μεγέθη. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές οικονομικής αδυναμίας και περιοχές πάρα πολύ εύρωστες, ανεξαρτήτως της πληθυσμιακής τους πυκνότητας. Επομένως, κάποιο άλλο πρωτόκολλο πρέπει να βρεθεί, ώστε οι τοπικοί σταθμοί, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές, τοποθετηθήκατε και νωρίτερα με έμφαση σε αυτό, στις παραμεθόριες περιοχές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ελληνικό πρόγραμμα με σαφήνεια και δεοντολογία και αυτό νομίζω ότι θα είναι και σε όφελος της δημοκρατίας και της πολυμέρειας, της πολιτιστικής, γλωσσικής και πολιτικής στο τέλος και εθνικής ακεραιότητας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να τοποθετηθείτε πάνω και στο ζήτημα της διαφημιστικής ενίσχυσης και στο ζήτημα
των συνδρομητικών επιβαρύνσεων. Για το πω ότι υπήρξε υποκατάστατο για την... έγινε στο web, άρχισε να εκπέμπει η Ισαμιακή τηλεόραση. Δυστυχώς, το μεγάλο αριθμό των μεγάλης ηλικίας κατοίκων, αυτό τον αποκλείει. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ, με ευαισθησία, όπως ξέρω ότι δουλεύετε, να δείτε αυτή την παράμετρο. Κύριος Υπουργός. Κύριε Σεβαστάκη, αντιλαμβάνομαι απολύτως την αγωνία τη δική σας και άλλων βουλευτών και της αντιπεριληπτευόμενης παράταξης, οι οποίοι έχουν καταθέσει ερωτήσεις κοινοβουλευτικές, οι οποίες αφορούν το ίδιο πεδίο. Συνεπώς, νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουμε με ψυχραιμία και να καταλήξουμε στη βέλτιστη για την κοινωνία και τη λύση. Διότι, τώρα αναφέρατε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον και κρίσιμο. Στη Σάμο μπορεί κανείς να ακούει με ευκολία τις επιλογές των DJs των γειτόνων μας και δεν έχει τη δυνατότητα να ακούει το ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στον Εύρο. Δύο πράγματα χρειάζεται εδώ πέρα. Χρειάζεται η ανάπτυξη ενός κυριοσυστήματος, πάλι όχι με βάση κάποιο business plan, κάποιο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο θα κρίνει αν είναι επικερδές ή όχι να αναπτυχθεί το δίκτυο, και δεύτερον συντονισμός με τους γειτόνους. Και όχι μόνο με την Τουρκία, αυτό αφορά συνολικά. Η Ελλάδα βρίσκεται στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΣΕΝΤΙΦ ακριβώς για τον καθορισμό των χαρτών συχνοτήτων. Η δική μας προτεραιότητα, και εδώ θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς, είναι η απόλυτη στήριξή τους. Και θέλω να καλέσω και εσάς και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης της περιφέρειας να επικοινωνήσουν με τα μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας και να είναι σε εγρήγορση για να τηρηθεί αυτό που από τον νόμο Βενιζέλου προβλέπεται, το λεγόμενο 70-30. Την υποχρέωση δηλαδή οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου έχει διαφημιστικό κονδύλι να διοχετεύει τουλάχιστον το 30% της δαπάνης του σε μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είχα πριν λίγες μέρες ταξιδέψει στη Θράκη. Εκεί είχα μια συνάντηση με δύο τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μου βάλανε τα ίδια προβλήματα. Το κόστος της DJ και το φόρο τηλεοπτικής διαφήμισης. It takes two to tango, γιατί μιλάμε πολύ αγγλικά. Το ταγκό χρειάζεται δύο. Άρα και η πολιτεία να στηρίζει, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας πρέπει να αντιληφθούν ποιες είναι οι νέες πραγματικότητες. Δηλαδή, για την παραγωγή αξιόλογου προγράμματος χρειάζονται συνεργασίες. Για την διασφάλιση των συμφερόντων τους σε σχέση με την κρατική διαφήμιση, επίσης τους καλώ να συντονιστούν και να χτυπούν από κοινού τις πόρτες των κρατικών φορέων οι οποίες έχουν δαπάνη. Τους καλώ επίσης να επενδύσουν στην ανάπτυξη και τη διάδοση του περιεχομένου τους μέσω των νέων τεχνολογιών. Δεν υπάρχει πλέον, νομίζω, προοπτική να μείνουμε στα τετριμένα. Η πολιτεία δεν είναι ουδέτερα για να πει στα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας, ξέρετε κάτι, σας ξεπέρασαν οι τεχνολογικές εξελίξεις, προσαρμοστείτε ή πάρτε, ας πούμε, την άγουσα για να κλείσετε. Στηρίζουμε και με την ρύθμιση του 70-30, για την οποία ηρίστο εμπαρόδο να σας πω ότι στο πολυνομοσχέδιο το οποίο θα φέρουμε τις επόμενες μέρες θα προβλέπονται και κυρώσεις για τους φορείς του δημοσίου οι οποίοι δεν τηρούν αυτή την υποχρέωση, κάνω έκκληση για άλλη μια φορά και στους βουλευτές της επαρχίας διαπαραταξιακά και στα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας να είναι σε εγρήγορση, ούτως ώστε να μπορούν αυτό το δικαίωμα να το διασφαλίζουν. Έχουμε βεβαίως θεσπίσει και είναι εν λειτουργία και το Μητρό των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. Το Μητρό των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα ρυθμίζει τον τομέα του διαδικτύου. Ήδη 400 ιστοσελίδες έχουν πιστοποιηθεί σε σχέση και με το που βρίσκονται, ποια είναι η ιδιοκτησία τους, ποια είναι τα αφημί τους, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι τους, και διαμορφώνεται ένα πεδίο διαφάνειας. Πρέπει να σας πω, κύριε Σεβαστάκη, ότι η μισή από τους εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους ιστοτόπους είναι στην επαρχία. Ανοίγει λοιπόν εδώ πέρα μία τεράστια δυνατότητα η οποία χρειάζεται εγρήγορση και νέα σκέψη και νέα κινητοποίηση και από τους σταθμούς της επαρχίας.
για τις ανώτατες οριακές τιμές, νομίζω και εγώ ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν και στην κατεύθυνση της προτεραιοποίησης της βιωσιμότητας των τηλεοπτικών σταθμών της επαρχίας. Γιατί οι τηλεοπτικοί σταθμοί της επαρχίας και τα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας πρέπει να διεκδικήσουν και για τον εαυτό τους ένα κρίσιμο ρόλο, όχι μόνο στην ενσωμάτωση ενός μιας απομακρυσμένης περιοχής στον εθνικό κορμό, αλλά και έναν ξεχωριστό ρόλο στην ανίχνευση δυνατοτήτων ανάπτυξης των περιοχών. Να παίξουν έναν κρίσιμο ρόλο στον εμπλουτισμό του διαλόγου για τις δυνατότητες της κάθε μια περιοχής. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε τα μέγιστα τους ώστε να υπάρξουν οι πόροι, αλλά χρειάζεται και από την άλλη μεριά ιδέες, κινητοποίηση, ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και βεβαίως και διαπαραταξιακή συνεννόηση για να συνεννοηθούμε για κάποια στιγμή. Μα ευχαριστούμε.